Δημήτρης, Σιγά μην καλυθέα. Καλησπέρα, είπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Δόκιμος, ο Δόκιμος. Ναι, παλικάρι μου. Θα απευθυνθώ και στους δύο, Γρηγόρη και Κώστα. Εγώ και μόνο που ακούω τώρα την εκπομπή, και μόνο που ακούω, νομίζω ότι θα με χτυπήσει ο εισαγγελέας την πόρτα να με πάει μέσα. Μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή κάποιος βγαίνει, λέει κάτι και δεν θα το θέσω το θέμα αν ο άλλος είναι δυνατός ή αδύνατος. Είναι δυνατόν να έχουμε κάποια στοιχεία, να λέω εγώ αερολογίες, να αρχίσω να βγαίνω στον δρόμο να λέω ο Ραπτόπουλος έκανε έτσι, ο Γρηγόρης έκανε έτσι. Μη θα με περάσουν για τρελό και θα με έρθω, θα στείλω έτσι ο Ραπτόπουλος από Κουζουριά, θα πει τι είναι αυτά που λες ρε μεγάλη. Έχω κάποια στοιχεία, τα παίρνω πακέτο και τα πάω στον εισαγγελέα ή εκεί που πρέπει να τα πάω. Σόπα ρε και ο εισαγγελέας θα καθαρίσει ε. Ρε εσύ, θα καθαρίσει ο εισαγγελέας ε. Δεν θα καθαρίσει. Όχι δεν καθαρίσει. Γιατί αν πας εσύ που είσαι φτωχός, μπορεί να μην καθαρίσει. Εγώ δεν το παίρνω με φτωχό, με φτωχό ή πλούσιο ή δυνατό. Ρε φίλε, εγώ. Δεν το παίρνω έτσι, Κώστα. Φίλε, άκουδα. Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη. Μιλάς με μένα. Και πιστεύω ότι η δικαιοσύνη, καλή ή χρυσή, γενικά το πάω, μπορεί να κάνει και κάνει. Μπορεί να κάνει και λάθη. Πρόσεξε. Πρόσεξε, ρε φίλε, τι δικαστικά θα με πας. Στην Ελλάδα δεν έχει δικαστικά. Στην Ελλάδα έχει ισχυρό και ανίσχυρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία δική μου. Εντάξει τώρα, μην το βλέπετε μόνο έτσι ισχυρός και ανίσχυρος. Δείτε το και λίγο ηθικά το. Για χαρά, ηθικά δεν υπάρχουν. Καληνύχτα. Τι ηθικά. Εδώ υπάρχει ο νόμος της ζούγκλας, ρε. Τι ηθικά. Θα πάει λέει στον εισαγγελέα. Εντάξει. Εσένα, άμα σου κάνουν το παιδί κάτι κακό, πάρε στον εισαγγελέα. Εγώ δεν θα πάω. Τον εκτιμώ, τον αγαπώ, τον σέβομαι, τον υπολείπτομαι, αλλά θα πάω από άλλο δρόμο. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, είναι και τελευταίος, ναι.